Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνεδρία της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα εισηγηθεί ένα γενικό χρονικό ορίζοντα σταδιακής επανέναρξης οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Τώρα θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Το κράτος κάνει κάτι στα lockdown, χωρίς πραγματικά να το επιτηρεί, και εμείς οι πολίτες προσποιούμαστε ότι υπακούμε. Άρα λοιπόν από όλο αυτό το, πώς να το πω, την αμοιβαία, να μην το πω τέλος πάντων κοροϊδία, να το πω την αμοιβαία έτσι, χαλαρή διάθεση, πρέπει να ξεφύγουμε. Ο καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας Θεοδόρος Βασιλακόπουλος καυτηρίασε την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο σύνολο της χώρας με τους περιορισμούς κατά του κορονοϊού και στάθηκε ιδιαίτερα στην επόμενη μέρα. Για εμπόριο. Έτσι, στα μικρά μαγαζιά, δεν λέω στα τεράστια καταστήματα, εκεί μπορεί να υπάρχει συνωστισμός. Ένα μικρό μαγαζί, τι συνωστισμό μπορεί να προκαλέσει? Και βάλτε τα μαγαζάκια αυτά να λειτουργούν στις πόλεις με ραντεβού. Αλλά σε μια κομμόπολη, σε μια μικρή πόλη, τι πρόβλημα να. Πόσοι άνθρωποι θα πάνε ταυτόχρονα να αγοράσουν παντελόνι? Είναι παράλογο. Δεν μπορεί να επιτρέπουμε από τη μία τις διαδηλώσεις και τα γλέντια για το καρναβάλι και από την άλλη να λέμε θα έχουμε τα μικρά μαγαζιά κλειστά. Διότι αν ο κόσμος έχει τα μαγαζιά κλειστά, σημαίνουν δύο πράγματα. Θα πάει στο συγγενικό σπίτι, στο φιλικό σπίτι, για να δει το φίλο ή τον συγγενή. Εκεί επειδή είναι φίλος ή συγγενής, νιώθει οικείος. Δεν μπορεί να μας κολλήσει ο φίλος ο αγαπημένος, αφού δεν μπορεί να μας κολλήσει βγάζω και τη μάσκα, και η Αθήνα τουλάχιστον έχει γεμίσει με νοσηλευόμενους από κορονοϊό που ήταν σε κάποιο σπίτι και γινόταν κάποιο γλέντι ή συνέβρεση. Ως εκ τούτου λοιπόν, αν όλους αυτούς τους ανθρώπους αντί να τους στέλνουμε στα σπίτια του, ο ένας του άλλου, τους πηγαίνουμε είτε στα μαγαζιά με σωστά μέτρα όμως, με τήρηση κανονικά των μέτρων, με τη μάσκα, με μάσκα υψηλής προστασίας ή διπλή μάσκα, ή ακόμα να σας το πω και αλλιώς, τους πάμε να είναι σε καφετέριες ή σε ρεστοράν σε εξωτερικούς χώρους, έτσι, όχι μέσα σε εσωτερικούς χώρους, και κάθονται ένα τέσσερις. Είναι πιο καλό από το να μαζευτούμε 15 άτομα όπως γίνεται τώρα σε κάποιο σπίτι φίλου, να φάμε και να πιούμε. Πιο υγειονομικά ασφαλές. Και ταυτόχρονα αυτό θα ανακουφίσει και πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι σε τρομερή δυσπραγία και οικονομική και ψυχολογική, επειδή θα αρχίσει να ξαναδουλεύει, να βγαίνει έξω, να εκτονώνεται και θα αντιδρά και λιγότερο. Οπότε τα υπόλοιπα μέτρα που θα του λες αυτού του ανθρώπου να τα τηρεί, θα του είναι πιο εύκολο να τα τηρήσει.